την πράσινη αριστερά του Τσίπρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η χώρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η χώρα έχασε το 30% του εθνικού της πλούτου και για να τον ανακτήσει χρειάζεται τουλάχιστον 15 χρόνια. Το 40% των Ελλήνων πήγαν κάτω από το όριο της φτώχειας. Τώρα ζούμε στο βιωτικό επίπεδο του 1977. Η χώρα έχασε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις. Εκτινάχθηκε η ανεργία πάνω από το 35% ιδιαίτερα στους νέους. Φύγαν 400.000 επιστήμονες και άλλοι 300.000 με συγγενείς που έχουν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά και στη Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, η χώρα υπέστη μεγάλη εθνική βλάβη. Αυτή την εθνική βλάβη υπέτει είναι το παλιό σύστημα που ήταν οι ηγεσίες του πρώην Πασόκ από το 2010 και μετά και οι ηγεσίες της δεξιάς. Α, δεν ήταν πριν το 2010. Φυσικά, γιατί τότε πήραν απόφαση να βάλουν τη χώρα στο δούνου του. Όλες οι χώρες είχαν και έλλειμμα και χρέος. Ουδής, κύριε Χασαπόπουλε, αγαπητέ Ιορδάνη, δεν θα ασχολείται με την Ελλάδα αν δεν ξέσπασε η διεθνής κρίση το 2008. Τα είπε όταν άρχισε να μιλάει ψέματα ο Ντάισεμπλουμ. Είπε, παιδιά, το κάναμε για τις τράπεζες. Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Λες ότι βγήκε στο βήμα, ας πούμε, της συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ και είπες, φταίει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Μα εσύ ήσουν 25 χρόνια στο Πασόκ. Φυσικά. Φυσικά και ήμουν, αλλά δεν ασκούσαμε τέτοιες πολιτικές. Θα ήταν αδιανόητο. Το 1985 μας φωνάζει ο Παπανδρέου, πήρε τις εκλογές τότε από το Μητσοτάκη. Το Ανδρέα. Ναι, το Ανδρέα, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μας λέει, και τώρα θα πούμε σε δεξιά πολιτική. Θα αφήσουμε την προοδευτική πολιτική που είναι οικονομία, επιχειρήσεις, προϊόντα, θέσεις εργασίας, εισοδήματα, φορολογία, εξαγωγές και θα πάμε στη δεξιά πολιτική, έλλειμμα χρέος πληθωρισμός. Σε αυτή τη μανούβρα όπου ζητάνε πρώτα η δημοσιονομική σταθερότητα και μετά η ανάπτυξη. Αυτό που κάνει τώρα 8 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και είπε τότε, μου ζητάνε να μπούμε στο δούνο του. Όχι εγώ σε μεζοντανός. Γιατί καταστρέφει χώρες και οικονομίες. Μου ζητάνε να μειώσω μισθούς και συντάξεις. Όχι όσο είμαι εγώ ζωντανός. Θα παγώσει μισθός και συντάξεις. Θα αποτύχει αυτή η πολιτική. Θα φέρει φυσική ανεργία, αλλά πρέπει να το κάνω. Και θα υποτιμήσει και την δραχμή που το έκανε. Απέτυχε η πολιτική. Έρθε σε ένα βράδυ στη Βουλή το 87 και λέει: κυρίες και κύριοι, απέτυχε η οικονομική μου πολιτική και την αναθεωρώ. Παρεδίτωση με τις 1/4. Και πήγαμε ξανά σε άλλη πολιτική. Δηλαδή, τι άλλη πολιτική. Ισορροπία ανάμεσα στην οικονομία και στα δημόσια οικονομικά. Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει αυτό. Λέει, καταστράφηκε η ελληνική οικονομία. Άφησε έλλειμμα ο Καραμαλής. Άφησε χρέος. Όλες οι χώρες είχαν έλλειμμα και χρέος. Εντάξει, αυτά είναι τα παλιά τώρα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τα καινούργια. Ο Τσίπρας είναι. Μπορεί να τα κάνει καλύτερα από τον Μητσοτάκη. Ακούστε, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που μπορώ να το ασκήσω ένα δευτερόλεπτο. Όχι, δεν είναι θέμα φταίξιμο. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας και δεν έπρεπε να βάλει τη χώρα στο δούνο του. Τελεία και παύλα. Συνέχισε και ο επόμενος. Πώς? Δεν μπορούσε να δανειστεί. Τι λέτε, με 7% επιτόκιο. Χώρα που έχει πρωθυπουργό πολιτικό. Πρώτα η χώρα. Πρώτα η πολιτική. Πω εγώ το έλλειμμα και το χρέος. Καλαμπούρια τώρα. Τους ξέρουμε καλά. Δούλεψα 6,5 χρόνια στις Βρυξέλλες. Και μας λέγανε, η οικονομία δική σας δουλειά. Αν έχετε τα σχετικά, φτιάξτε οικονομία. Τα δημόσια οικονομικά μαζί. Και τι μου λέγανε επιχειρηματίες, Στέφανε. Σας έχουμε υπαλλήλους για το έλλειμμα, το χρέος και τον πληθωρισμό. Η οικονομία είναι δικιά μας. Οι επιχειρήσεις είναι δικές μας, οι τράπεζες είναι δικές μας. Οι ιδιοκτήτες. Είναι σαφή τα πράγματα. Λοιπόν, και είπαμε τότε ορισμένοι το 10. Να μην το κάνουν. Λοιπόν, αυτοί όμως είχαν δεσμεύσεις. Διότι. Παπανδρέου. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Η Μέρκελ δεν έλεγε ψέματα. Είναι δυνατόν ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει ότι δεν μπορούμε εμείς και ας έρθει το δουνουτού. Ναι, αλλά και ο Τσίπρας θα έχει βρει με τη Μέρκελ. Ακούστε τώρα. Φυσικά τώρα. Τώρα είναι. Τώρα δηλαδή που έκαναν την καταστροφή. Ποιος έκανε το έγκλημα? Η Μέρκελ. Με τον Σαρκοζή. Και τον Σόιμπλε που εξαφανίστηκαν τώρα. Τελειώνανε. Ποιο συνέχισε? Διάφοροι πρωθυπουργοί στι διάφορε χώρε. Και τώρα θα πρέπει ο διαχειριστή του εγκλήματο να φορτωθεί, επειδή διάφοροι μικροαστοί θέλουν να ξαναγυρίσουν με την οικογένεια Μητσοτάκη καμόρα 60 χρόνια στην πολιτική. Ο παππού, ο πατέρα, ο γιο, ο θείο, η ανιψιά. Ντροπή. Εσένα δηλαδή η επανόρθωση του Μητσοτάκη είναι αυτό? Όχι, που. Όχι, είναι το πρώτο θέμα. Που έκανε να πα στον Τσίπρα. Όχι, το σύστημα που έκανε τη βλάβη και έφερε εδώ τη χώρα θα πρέπει να ξαναπάει στην αντιπολίτευση. Να σηκωθούν όλοι οι δημοκρατικοί προοδευτικοί Έλληνε και να πάνε εκεί, κύριοι. Και γεννηματά είναι το σύστημα. Φυσικά. Αυτό δεν βλέπετε όλη μέρα βρίζει. Υπηρέτησε αυτή την πολιτική και βρίζει. Ούτε ψηφίσαμε, ούτε στηρίξαμε, ούτε εφαρμόσαμε. Ρε Στέφανε, συγγνώμη, εσύ έχεις και μια ιστορία όμως το Πασόκ. Φυσικά. 25 χρόνια. Τι λέτε, αυτό δεν υπάρχει. Παραπάνω. Αυτό ήταν εσύ το είσαι ο ιδρυτής. Ακούστε κάτι. Αυτό που είναι τώρα δεν είναι Πασόκ. Αυτό είναι ένας εκφυλισμός. Από είναι... πότε και μετά? Από το 10 και μετά. Άλλαξε στρατόπεδο το Πασόκ. Τελειώσαμε. Με τον Παπανδρέου και. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Είναι στην άλλη πλευρά. Στα δημόσια οικονομικά, στις επιχειρήσεις των συμφερόντων, στην παραστική ολιγαρχία, στη διαπλοκή. Τώρα να αρχίσω να λέω πώς έπρεπε να είναι στον Κορυδαλό. Πώς είναι αγοραστικό. Μπήκαν όμως, μόνο Πασόκι μπήκαν. Ακούστε, ακούστε. Και τι να κάνουμε, ήταν χαλασμένο το χώρο. Ακούστε, κύριε, το 2000,
έκανα μια ομιλία και είπα ότι αυτός ο χώρος πια είναι τροχονόμος που διευθύνει κυκλοφορία συμφέροντων. Γιατί στελέχη του Πασόκ, υπουργοί και υφυπουργοί. Και έτσι αναχώρησε και από τη χώρα. Έπαιζαν στο χρηματιστήριο και κάνα πλιάτσικο. Μάλιστα. Έχει τελειώσει ο χώρος. Εσύ όμως ήσουν υπουργός του Σιμίτη. Ναι, μέχρι το 1998 και αποχαιρετήσαμε. Λοιπόν, το χρηματιστήριο και τότε δεν ήταν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Να σας πω, είστε παπαγαλάκι, να ξαναγυρίσουν αυτοί που κάνανε στη χώρα. Λοιπόν, άρα μην με ρωτάς για το 1998. Άκου, εγώ το 2008 έγινε κρίση. Εγώ στεναχωριέμαι ένας άνθρωπος με τέτοια ιστορία. Καθόλου αφήστε τα αυτά. Πού ήσουν ένα σημαία τότε. Καθόλου, ήμουν σημαία και είμαι ακόμα. Διότι είμαι στον προοδευτικό χώρο. Δεν είμαι ξεπουλημένος ούτε αγορασμένος. Είπα λοιπόν τότε, αγαπητέ Ιορδάνη, που τους είχατε εδώ όλους όλη μέρα, τόσα χρόνια, και εμείς δεν είχαμε φωνή, ότι έχουμε τηλεδημοκρατία, τηλεπολιτική, τηλεπολιτικούς, αγορασμένους. Είπα τότε ότι η ολιγαρχία έχει κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Πασόκ με αγορασμένους βουλευτές. Έχει ακόμα αγορασμένους βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, τους έχουν και τώρα. Και καλούμε τους τηλεπολίτες που δεν ξέρουν. Επειδή είναι τώρα πικραμένοι, απογοητευμένοι, γιατί δεν τους τα έκανε ο Τσίπρας, δεν τα παραγγείλει στο διπλάνο δακαροπραστείο. Έτσι θα γίνεται. Όταν η κυβέρνηση είναι πού? Στις Βρυξέλλες. Ποιος εγγραμμίζει το πρόγραμμα? Ο Υπουργός των Οικονομικών. Ποιον? Των Βρυξελών. Της λογικής πρώτα δημοσιονομικής σταθερότητα και μετά ανάπτυξη. Θεωρείς τώρα ότι ο Τσίπρας θα τα κάνει καλύτερα? Όλες οι δυνάμεις μαζί, δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, θα κινηθούμε για να βγει η χώρα από την κρίση. Και για να βγει θέλει πολλά χρόνια. Και δεν θα τη βγάλει ούτε ο γιος του Μητσοτάκη, ούτε ο γιος του Παπανδρέου, ούτε ο γιος, η κόρη του γεννηματά. Τελείωσαν αυτά στην πολιτική. Λοιπόν, οι άνθρωποι όταν έχετε κρίση χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η μία είναι που λέει: μια αγωνιστής, θα αγωνιστώ, θα τα ανατρέψω, θα τα αλλάξω. Οι άλλοι που είναι συμβασμένοι, τι να κάναμε, κάτι Πασόκια, δεν γίνονταν αλλιώς, έτσι έπρεπε να κάνουμε. Άλλοι θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς, έτσι. Λοιπόν, και η δεξή λέει: έτσι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, και υπάρχουν και ένα καινούριο χειρότερο ρεύμα, αγαπητέ Ιορδάνη, που λέει: μίσος, φθόνος, τιμωρία, εκδίκηση. Η άκρα δεξιά σηκώνει κεφάλι. Σε πάρα πολλές παρατάξεις υπάρχουν πια ακροδεξιοί και λένε: μίσος, φθόνος, τιμωρία, εκδίκηση. Ξέρετε πόσοι κάνουν αντισύριζα αγώνα γι' αυτό? Διότι θέλουν να επανέλθουν, γιατί χάσαν την κουτάλα. Λοιπόν, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά, συμμετέχω σε πολιτικό και κοινωνικό αγώνα. Μας. Και είναι γνωστή όλη η διαδρομή μου. Και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά. Όχι πια με αυτούς που κάνανε αυτή η πολιτική σε βάρος της χώρας και τη βλάψανε. Και αυτό το σύστημα θα πρέπει μια φορά ακόμα να αιτηθεί, μέχρι που να πει: κάναμε αυτοκριτική, δεν έπρεπε να το κάνουμε. Ξέρεις τι λένε? Σώσαμε τη χώρα όλη μέρα. Τη χώρα την πήγαν στον πάτο, τη σώσαν. Και αυτοί που του συνήργησαν, λέει: κάναμε λάθος. Η Μέρκελ, όπου συζητάει, την πατήσαμε. Ο Σόιμπλε, την πατήσαμε. Ο Σαρκοζή, την πατήσαμε. Όλοι. Διότι αυτοί τελειώσαν, φύγανε. Τελειώσανε, αλλά όμως τώρα ξέρεις τι λένε: αποτύχαμε. Κανένας δεν λέει πετύχαμε. Θα σου πω, Στεφάνε, επειδή πάμε σιγά-σιγά να κλείσουμε τώρα. Υποψήφιος θα είσαι? Όχι. Όχι. Δίνω τη μάχη. Λοιπόν, αυτά θα. Δεν θα είσαι, γιατί μπαίνει στα ψηφοδέλτια? Ακούστε να δείτε. Εγώ έχω μια άποψη ότι τώρα χρειάζεται πολιτική κινητοποίηση. Υποψήφιους έχουν τα κόμματα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η πολιτική κινητοποίηση για μένα είναι το μεγαλύτερο θέμα σήμερα. Να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, γιατί ξέρετε, λένε: γιατί να πάω να ψηφίσω? Όποιος δεν πάει να ψηφίσει είναι δεξιός για μένα. Όποιος απέχει είναι δεξιός. Όποιος ρίξει λευκό είναι δεξιός. Γιατί αφήνει τον άλλον να το φτιάξει το αποτέλεσμα. Όλοι λοιπόν απάνω κρατούμε δημοκρατικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και λέμε stop, κύριε, γιατί πρέπει να αλλάξει η πολιτική χώρα. Και όχι μόνο η χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω κάτι. Η κρίση στην Ελλάδα, και έτσι που τη βάλαν, ναι, έκλεισε τον κύκλο της. Τώρα η χώρα μπήκε σε μια φτωχοποίηση για 20 χρόνια. 20 χρόνια η χώρα θα τραβήξει μεγάλη πορεία για να φύγει από τη φτώχεια. Αλλά σας λέω ότι έρχεται μια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκε η Ιταλία σε ύφεση. Μπαίνει η Γερμανία σε ύφεση. Ετοιμάζεται η Γαλλία. Και θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες, γιατί δεν έχει και ηγεσία. Και θέλω να σας πω ότι τα κεντρικά θέματα είναι δύο. Κατά τη γνώμη μου τώρα. Πρώτον, η ακρίβεια. Τα καρτέλ επιβάλλουν τιμές, ενώ οι αμοιβές που τις φέραν αυτοί οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έπρεπε να γίνει το μεγαλύτερο κίνημα κατά της ακρίβειας, γιατί είναι τα καρτέλ που επιβάλλουν ψηλές τιμές. Δεύτερον. Εδώ θα είμαστε, τα λέμε, ναι, τώρα. Δεύτερον, να σας πω, το δεύτερο είναι το ντάμπινγκ. Ότι πάνε πια να φτιάξουν και ένα μέρος της Ευρώπης, Κίνα, να παράγει φτηνά προϊόντα. Μάλιστα. Με διπλά 8 ώρα, με φτηνές αμοιβές. Αυτά... Άλλη συζήτηση είναι αυτή. Τι, τώρα... Είναι, όχι, θέλω να πω για άλλη στιγμή τώρα να την κάνω. Έχει σημασία. Ποιος βάλε την ατζέντα. Τι βάλα την ατζέντα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η δεξιά πολιτική στην Ευρώπη. Αν τη θέλουν, να ψηφίσουν αυτούς που φέρνουν αυτή τη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζουμάκα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε και την ατζέντα των θεμάτων.